αποφάσεις που θα πάρει η Σύνοδος Κορυφής στις 7 του μήνα. Τι έχουμε κάνει? Υπάρχει, παίρνουμε υπόψη μας, ή μάλλον πρέπει να πάρουμε υπόψη μας, μια αντικειμενικού χαρακτήρα τάση οι πρόσφυγες και οι μετανάστες να πηγαίνουν προς τα σύνορα ή αλλιώς προς την Ιδωμένη. Σε αυτή την κατάσταση ενεργοποιούμε τη δεύτερη φάση. Ήδη μέσα σε αυτή την προηγούμενη εβδομάδα δημιουργήσαμε 2 επιπλέον κέντρα προσωρινής φιλοξενίας στη Νέα Καβάλα και στο Χέρσο και αξιοποιούμε από σήμερα τη δομή φιλοξενίας που έχει δημιουργήσει ο Περιφερειάρχης της Στερεάς, ο κύριος Μπακογιάννης. Θέλω με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους δημάρχους, τους περιφερειάρχες, που άσχετα με κάποιες αντιθέσεις ή οτιδήποτε άλλο συμβάλλουν στη λειτουργία. Είναι πολύ χαρακτηριστική η συμβολή που έχει δώσει ο Δήμος Κερατσινίου και ο Δήμος Περάματος στο κέντρο φιλοξενίας στο Σχιστό και η τεράστια προσπάθεια που καταβάλει ο Δήμος Παιωνίας και ο Δήμος Κιλκής που στην περιοχή του Κιλκής. Και βεβαίως όλους, δεν αναφέρω τους πάντες για να μην τέλος πάντων κάποιον αφήσω απ' έξω. Στα νησιά δεν το συζητάμε. Συγχρόνως βρισκόμαστε σε συνεννόηση με την αυτοδιοίκηση, πέραν αυτών, ώστε σύντομα να έχουμε και άλλα προσωρινά κέντρα φιλοξενίας. Επιμένω στη λέξη προσωρινά, με την έννοια ότι δεν είναι μια παγιωμένη κατάσταση. Η συμφωνία που έχουμε κάνει και που αφορά και την ύπατη αρμοστία, η οποία έχει αναλάβει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα φιλοξενία σε σπίτια που νοικιάζει και που αφορά σπίτια, αφορά στην ουσία όταν θα ολοκληρωθεί έναν σχετικά μικρό αριθμό 20.000 ανθρώπων. Ποια είναι η λογική μας τώρα, με ποια βάση λειτουργούμε? Λειτουργούμε από τη βάση ότι όταν κάποιος πρόσφυγας ή μετανάστης μπει, διασωθεί, φτάσει στα παράλια κάποιου νησιού μας της ελληνικής επικράτειας, ποια θα είναι η λογική της διαχείρισής μας? Γνωρίζετε ότι καταρχήν οδηγείται στα hot spot. Εκεί γίνεται η ταυτοποίηση από την ελληνική αστυνομία. Εκεί γίνεται η πρώτη φιλοξενία και ο γενικός στόχος είναι εντός 72 ωρών να περνάει είτε στην Ελλάδα είτε με βάση τις προηγούμενες συμφωνίες να επαναφέρεται, μιλάω για τους μετανάστες, στους παράτυπους εννοώ, μετανάστες στην Τουρκία. Αλλά μας ενδιαφέρουν πρώτα κυρία οι πρόσφυγες.